Καλημέρα, κέφεξε. Ο Κώστας Κωνσταντίνου και ο Μανώλης Καλατζής κάθε πρωί 7 με 9 στον 107.6. Κύριε Γεωργάλα, καλή σας ημέρα. Πήγατε να εξομολογηθείτε στην Αρχιεπισκοπή. Βοήθειά σας. Ευλογείτε. Καλή εβδομάδα σας και τους ακροατές σας. Επειδή πέρασαν πολλοί από την Αρχιεπισκοπή, εσείς του Ευρωκό περάσατε? Όχι, εμείς δεν πήγαμε. Θα πάτε αν σας προσκαλέσουν? Εμείς ό,τι είχαμε να πούμε είπαμε από την περασμένη εβδομάδα και στεκόμαστε σε αυτό, και αυτό ισχύει εξάρτητα με το τι δημοσιεύεται, με το τι διαρρέεται και το τι λέει ο καθένας. Νηστεία, νηστεία και προσευχή, κύριε Γεωργαλά. Εμείς δεν έχουμε να πάρουμε τίποτα, κύριε Καλέτζη. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Λοιπόν, με το θέμα του Προέδρου της Βουλής, έχετε καταλήξει, έχετε αποφασίσει ότι θα υποστηρίξετε την υποψηφιότητα του κυρίου Ομήρου, η οποία φαίνεται να κερδίζει έδαφος έτσι όπως διαμορφώνουν τα πράγματα? Ίσως γι' αυτό να μην χρειάστηκε κιόλας να πάτε στην Αρχιεπισκοπή. Αφού το είχαμε ξεκαθαρίσει από την αρχή, εμείς ξέρουμε τι θέλουμε, το υποστηρίξαμε. Είναι απόφαση ομόφωνη του εκτελεστικού γραφείου του Ευρωπαϊκού Κόμματος και ως εκ τούτου αυτό το λέω και το ξεκαθαρίζω για τα όσα λέχθηκαν, υπόθηκαν, δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα σχετικά με τον κύριο Κουτσού. Ναι, επειδή υπόθηκε ότι είχε κάποιες επαφές ο κύριος Κουτσού. Είναι ομόφωνη η απόφαση του εκτελεστικού γραφείου, η οποία αναμένεται βέβαια να επικυρωθεί από το πολιτικό γραφείο την ερχόμενη Τετάρτη, αλλά δεν αναμένεται καμιά αλλαγή. Ούτε έκπληξη αναμένεται στο θέμα της ψηφοφορίας από πλευράς του κύριου Κουτσού? Ούτε έκπληξη, κύριε Κωνσταντίνο. Μάλιστα. Αυτό το έχετε ξεκαθαρίσει, δηλαδή φαντάζομαι μιλάτε με τα λόγω γνώσεως. Γνωρίζετε τις απόψεις του κύριου Κουτσού καλύτερα από εμάς, βεβαίως. Βεβαίως, μα αφού ήταν παρόν και στη συνάντηση με τον κύριο Κάρογιαν, ο κύριος Κουτσού, και ήταν παρόν στην συνεδρία του εκτελεστικού γραφείου. Και να σας πω και κάτι, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι αντιδεοντολογικό, να μην το χαρακτηρίσω κάπως διαφορετικά, το γεγονός ότι ο κύριος Κάρογιαν την ίδια μέρα που είχε έρθει στο Ευρωπαϊκό Κόμμα, είχε συναντηθεί με το εκτελεστικό γραφείο, άκουσε τις απόψεις και την απόφαση του εκτελεστικού γραφείου, το επεξηγήθηκαν όλα λεπτομερώς. Την ίδια μέρα επιχείρησε να συναντήσει και να επηρεάσει και να δελεάσει τον κύριο Κουτσού. Προσωπικά το θεωρώ ότι δεν είναι αυτό το ήθος και η ηθική του ανδρός που διεκδικεί την Προεδρία της Βουλής να συμπεριφέρεται σε... Δηλαδή θεωρείτε ότι λίγο πολύ προσπάθησε να διασπάσει το Ευρωπαϊκό Κόμμα, για να το λέμε τα πράγματα όπως έχουν? Βεβαίως. Τι προσπαθεί να κάνει δηλαδή ο κ. Κάρογιαν? Να ανατρέψει μια ελλειμμένη απόφαση? Να προσπαθήσει να επηρεάσει τον κ. Κουτσού για να μην ακολουθήσει την απόφαση των συλλογικών οργάνων του κόμματός του? Είναι, νομίζω, πρακτικές μακιαβελικές, οι οποίες δεν αρμόζουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος τουλάχιστον διεκδικεί το δεύτερο ύπατο αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και από την άλλη ορίεται το δίκο ότι προσπάθησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός να διεμβολήσει συνεργασία με το ΑΚΕΛ. Και το χειρότερο είναι ότι διαρρέουν αυτές τις πληροφορίες στα μέσα, προσπαθώντας να δημιουργήσουν ένα πλέγμα πίεσης επάνω στον δικό τους βουλευτή για να ακολουθήσει. Ας σου λέει ο κύριος Κουτσού, λέγεται ότι θα έρθει μαζί μας και ο δικός μας βουλευτής να μην ψηφίσει. Όλα αυτά τουλάχιστον εγώ τα χαρακτηρίζω αντιδεοντολογικά, αλλά... Εμείς τα χαρακτηρίζουμε καραγκιοζηλίκια και δεν τρεπόμαστε, να το πούμε. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό το παιχνίδι εξουσίας κάπου άρχισε να κουράζει και δεν ενδιαφέρει πλέον κανένα πέρα από αυτούς που κυνηγούν τις καρέκλες. Βεβαίως, κύριε Γεωργάλα, δεν είναι μόνο αυτό το παιχνίδι που έχει αρχίσει να κουράζει και να εκνευρίζει πολύ κόσμο, είναι και ένα παράλληλο παιχνίδι εξουσίας το οποίο παίζεται και πάλι ξεκινώντας από την Αρχιεπισκοπή. Και βλέπουμε να διαμορφώνονται πάλι διάφορες καταστάσεις, να κινούνται νήματα από πλευράς της Αρχιεπισκοπής, να δημιουργούνται παρεμβάσεις στα πολιτικά πράγματα. Δεν ξέρω πόσο ωραίο και πόσο σύγχρονο και πόσο σοβαρό είναι αυτό το πράγμα στο τέλος της ημέρας. Στον τόπο μας πάντα κάπως έτσι συμπλεγμένα ήταν τα πράγματα. Δεν είναι καιρός να ξεμπλέξουν. Απλά, συμφωνώ μαζί σας. Είναι καιρό να εκπλέξουν πολλά πράγματα, όχι μόνο
οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων και η πολιτική επιρροή που μπορεί να ασκεί ο ένας τον άλλο ή το πώς καθορίζεται τελικά το πολιτικό σκηνικό σε αυτόν τον τόπο. Εγώ σας λέω, στις περασμένες εκλογές ασχολήθηκε κανένας ότι τα δύο μεγάλα κόμματα είχαν τραπεζάκια έξω από τα εκλογικά κέντρα? Ασχολήθηκε κανένας γιατί τα δύο μεγάλα κόμματα ενοχλούσαν μέχρι την τελευταία στιγμή τους ψηφοφόρους, μέχρι που αυτοκίνητα είχαν βάλει για να τους μεταφέρουν? Και όλα αυτά τα οποία έγιναν και διαμόρφωσε ένα αποτέλεσμα το οποίο παρουσιάζεται σήμερα ως νίκη. Ωστόσο, τα κόμματα, κύριε Γεωργάλα, που συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά τα κόμματα είναι μέρος του πολιτικού σκηνικού. Ο Αρχιεπίσκοπος δεν είναι μέρος του πολιτικού σκηνικού. Και είναι παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα και είναι εκτροπή της δημοκρατίας των θεσμών το να παρεμβαίνει ο Αρχιεπίσκοπος με αυτόν τον τρόπο, μάλιστα, στα πολιτικά πράγματα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκαθαριστεί, αν το θέλετε, και με ένα διαφορετικό τρόπο, ποια είναι η θέση του εκάστοτε αρχιεπίσκοπου απέναντι... Σωστό και αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο. Στην πολιτική δραστηριότητα του Α, του Β, του Γ, αρχηγού κόμματος ή του Α, του Β... Ναι, αλλά μέχρι να ξεκαθαριστεί όμως, εσείς του δίνετε αυτό το δικαίωμα παρέμβασης, έτσι δεν είναι? Τα πολιτικά κόμματα εννοώ, εσείς προσωπικά ή το Ευρωκό. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά εγώ λέω, εάν ο κύριος Κάρογιαν δεν ήθελε να πάει στον Αρχιεπίσκοπο, θα τον εξανάγκαζε ο Αρχιεπίσκοπος να πάει στον Αρχιεπίσκοπο? Προφανώς όχι. Πάντως, επειδή το είδαμε και στις αρχιεπισκοπικές εκλογές, οι δύο βασικοί υποψήφοι, οι τρεις, είχαν κάνει κερκίδες ποιος θα μαζέψει τους περισσότερους πολιτικούς και τα πρώτα ονόματα. Συνεπώς, φαίνεται ότι και η πολιτική παρεμβαίνει στην. Ένα χέρι είναι μητάλλο και τα δύο το πρόσωπο, κύριε. Μάλιστα. Τώρα είναι θέμα μιας γενικότητας πρακτικής που διαδραματίζεται ή το πώς, τέλος πάντων, υλοποιείται η πολιτική στον τόπο μας. Για πολλούς βέβαια είναι και θέμα ενός μετόπου το οποίο διαμορφώνεται με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές και το οποίο μετόπου είσαστε εσείς μέρος του Ευρωκού, έτσι. Δεν θα το έλεγα ακριβώς αυτό. Περίπου. Έχουμε πάρα πολύ μέχρι τις προεδρικές. Βεβαίως. Μέχρι τότε εμάς θα μας απασχολήσουν και άλλα θέματα. Θα ασχοληθούμε με το αποτέλεσμα των εκλογών, τι έφτεξε και τι πρέπει να διορθωθεί. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και μέχρι τις προεδρικές εκλογές θα έχουμε διαμορφώσει μία διαφορετική προσέγγιση, να είστε σίγουροι. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ο κύριος Γεωργάλας πάντα καθαρός και κάθετος το λόγο του. Κύριε Γεωργάλα, πάντα είστε ξεκάθαρος και πάντα μας βγάζετε πολλές ειδήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας έχουμε στα υπόψη πάντα. Νομίζω ότι αυτό που λείπει από αυτό τον τόπο είναι η διαφάνεια και η ειλικρίνεια. Τα πράγματα. Ωραία. Και η ειλικρίνεια. Γιατί τώρα με αρέσει τα πράγματα έτσι όπως είναι, να μην κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.